Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Θεματάρα. Δεν είναι 100% εκεί. Καλησπέρα κύριε Πετρίδου, καλησπέρα. Σήμερα, μετά από πολλές προβολές στα βιντεάκια σας εδώ και 2 χρόνια, αποφάσισα να σας γράψω γιατί έχω την ανάγκη να με ακούσετε και αν μπορείτε να μου απαντήσετε με ένα βιντεάκι το οποίο θα βάζω στο repeat μέχρι να μου εμπεδωθεί το ερώτημα. Πρώτο, γιατί οι άνδρες μια καλή πρωία σταματάνε να είναι ερωτευμένοι μαζί μας και έχουν τόσο μεγάλο θέμα και φόβο με τη δέσμευση? 2. Άραγε όταν λένε σ' αγαπώ επανειλημμένα μέσα στη σχέση και μετά σε χωρίζουν, γνωρίζουν την αξία της λέξης αυτής? Είμαι μια γυναίκα 36 ετών. Χώρισα πριν μια εβδομάδα με έναν άνδρα, λίγο μικρότερό μου, στον ίδιο επαγγελματικό τομέα με το δικό μου, ο οποίος όταν ξεστόμησε ότι δεν είναι 100% εκεί, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Και έπεσα από τα σύννεφα γιατί δεν έχει δώσει ποτέ κανένα σημάδι ότι δεν με θέλει και δεν με ποθεί. Απέναντίας, στη διάρκεια της σχέσης μας, η οποία κράτησε ένα χρόνο, ήταν δοτικός, τρυφερός σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα, την προηγούμενη μέρα πριν τελειώσει τη σχέση μας, είχε κοιμηθεί στο σπίτι μου. Μετά από δική μου επιμονή, ένα βραδάκι στο ποτό που τον είδα ότι δεν ήταν καλά και λίγες μέρες πριν την πρώτη μας επέτειο στο ερώτημα «Τι έχει», μου απάντησε «Εσύ πώς βλέπεις τη σχέση μας?». Εγώ το απάντησα πολύ καλά. Και αυτός μου απάντησε ότι δεν βλέπει τη σχέση μας να πηγαίνει παραπέρα και ότι δεν αισθάνεται 100%. Μου απάντησε ότι με αγαπάει, με θέλει, αλλά νιώθει ότι η σχέση έχει βαλτώσει και ότι δεν νιώθει τον ίδιο ενθουσιασμό όπως στην αρχή. Ότι του έχω δώσει τα πάντα και ότι εγώ έχω πιο πολλά συναισθήματα από αυτόν. Μάλιστα μου ανέφερε ότι γνωρίζει ότι σε μια σχέση πάντα κάποιος από τους δύο αγαπάει περισσότερο. Ποιος του το είπε αυτή τη σοφία και την έμαθε? Ποιος του την είπε αυτή τη σοφία? Αφού όσο δοτικός ήταν και τρυφερός στη σχέση μας που ήταν πολύ, τόσο πιο δοτική ήμουν εγώ και αγαπησιάρα. Εγώ προσωπικά νιώθω ότι είναι ισότιμα τα συναισθήματα. Να αναφέρω ότι έλειψα 3 μήνες στο εξωτερικό για δουλειά και ότι αυτός ήταν συνέχεια στα μηνύματα με τη λέξη αγαπώ. Μετά όμως, στα επιχειρήματα του χωρισμού, ανέφερε ότι άργησε πολύ να καταλάβει ότι έφυγα και ότι αισθανόταν άσχημα που δεν του έλειπα. Πώς γίνεται να μου στέλνει συνέχεια σ' αγαπώ, αλλά να λέει μετά ότι δεν του έλειπα αρκετά? Τι κέρια ερωτήματα θέτεις, φιλενάς. Ακόμη ένα επιχείρημα για να τελειώσει τη σχέση μας είναι ότι φοβάται πολύ ότι σε 2 χρόνια, αν εγώ θελήσω να μείνω μαζί του και να κάνω οικογένεια, αυτός δεν μπορεί να το φανταστεί και φοβάται ότι θα με πληγώσει και ότι δεν θέλει να έχει τύψεις για αυτό το ενδεχόμενο. Εγώ του απάντησα και πού ξέρεις ότι εγώ θα συνεχίσω να είμαι ερωτευμένη μαζί σου και μετά από 1 χρόνο. Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης μας ερχόταν σε μένα μόνο τα βράδια και έφευγε το πρωί και όταν παλαιότερα του είχα αναφέρει ότι θα ήθελα να συγκατοικήσουμε στο μέλλον, αυτός το απέκλεισε λέγοντας ότι δεν του έχει περάσει ποτέ από το μυαλό. Τώρα θα μου πείτε, αυτή είναι κόκκινη σημαία, κόρη μου. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά σε όλα τα άλλα ήταν παρόν. Και εγώ αυτό το έβαζα στην άκρη γιατί έλεγα είμαστε πολύ λίγο καιρό μαζί και δώσε χρόνο. Αυτό που με βασανίζει και δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου είναι πως οι άνθρωποι εκεί που δεν σου έχουν δώσει κανένα σημάδι σε παρατάνε και εσύ καλείσαι να ηρεμήσεις και να σταθείς στα πόδια σου. Να αναφέρω ότι είναι ο δεύτερος άνδρας που με παρατάει με θέματα δέσμευσης. Άρα κάποιο μοτίβο ακολουθώ και εγώ. Σκέφτομαι. Πρώτον, μήπως αγαπάω πολύ? Δεύτερον, μήπως προσελκύω τέτοιους άνδρες? Τρίτον, μήπως είμαι συνεξαρτώμενη από αυτούς? Να αναφέρω ότι κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και 2 χρόνια. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, επιτελείτε έργο και ο Θεός να σας έχει καλά. Συγγνώμη για το μακροσκέλες μήνυμα, στο και ένα μικρό κομμάτι να μου απαντήσετε, θα σας ευγνωμονώ. Λοιπόν, φιλενάδα, να σου υπενθυμίσω ότι δημιουργεί σχέσεις εν έτη 2022, που τα πράγματα δεν είναι όπως θα θέλαμε να ήταν οι περισσότεροι από εμάς.
Θα απαντήσω ξεκινώντας κάπως ανάποδα. Θα ξεκινήσω από το ερώτημα πώς μπορεί κάποιος να μας γράφει συνέχεια μηνύματα πώς μας αγαπά και ταυτόχρονα να νιώθει ότι δεν είναι 100% εκεί. Κάποιες φορές λέμε πράγματα για να τα ακούσουμε εμείς οι ίδιοι και για να τα εμπεδώσουμε εμείς οι ίδιοι. Όταν κάποιος σε κάθε μήνυμα νιώθει την ανάγκη να γράψει «το σ' αγαπώ», αυτό μπορεί να σημαίνει και ότι δεν το νιώθει «το σ' αγαπώ» και το λέει για να το νιώσει και το λέει για να το πιστέψει. Έχετε ακούσει το saying, το ρητό που λέει «fake it till you make it», πες το μέχρι να το πιστέψεις. Fake σημαίνει προσποιούμε κάτι, make σημαίνει καταφέρνω κάτι. Προσποιήσου κάτι μέχρι να το καταφέρεις. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι μπαίνουμε στις σχέσεις, τις ερωτικές, έχοντας κάποιες προκαταλήψεις, τις οποίες αποτυχάνουμε να αποκαλύψουμε στην σύντροφό μας και να τις συζητήσουμε επαρκώς στο ξεκίνημα μιας σχέσης. Αυτές οι προκαταλήψεις μας προφταίνουν στην πορεία και μας δημιουργούν ένα σωρό εμπλοκές στα συναισθήματά μας και εμπλοκές και στη σχέση μας. Ίσως ο τύπος αυτός να είχε την εξής προκατάληψη. Εγώ είμαι 5 χρόνια μικρότερος, φτιάχνω σχέση με μιαν 5 χρόνια μεγαλύτερη, μου αρέσει αυτή η κοπέλα, με ελκύει αυτή η κοπέλα, θέλω να είμαι με αυτή την κοπέλα, αλλά δεν θα παντρευόμουν μια γυναίκα μεγαλύτερη. Δεν θα έκανα παιδιά με μια γυναίκα μεγαλύτερη. Την θέλω, με ελκύει, την επιθυμώ, τα φτιάχνω μαζί της, αλλά έχω την προκατάληψη ότι δεν πρέπει και δεν ταιριάζει και δεν είναι καλή ιδέα ένας άνδρας νεότερος να παντρευτεί μια γυναίκα μεγαλύτερη. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η ιδέα είναι χαζή. 5 χρόνια διαφορά και 6 χρόνια διαφορά και 10 χρόνια διαφορά δεν είναι πρόβλημα. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι όταν είναι πάνω από 15 χρόνια διαφορά ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, τότε μιλάμε για ατέρια στο ζευγάρι ηλικίας. Με βάση τέλος πάντων τα standards της εποχής μας. Όμως δεν πάβει ο κάθε ένας να έχει τις δικές του προκαταλήψεις. Άρα, αν αυτός ο τύπος είχε αυτή την προκατάληψη μέσα στο μυαλό του και δεν τη συζήτησε μαζί σου και δεν τη συζήτησε με τον εαυτό του και δεν την έβαλε κάτω να τη δει, πολύ πιθανό να μπήκε μέσα στη σχέση τον πρώτο καιρό, το πρώτο χρονικό διάστημα που ήταν πολύ έντονες οι ερωτικές επιθυμίες. Γιατί σε κάθε ζευγάρι έχουμε πει ότι τους πρώτους 3 μήνες είναι εξαιρετικά έντονες οι ερωτικές επιθυμίες, εάν ταιριάζουν ερωτικά εννοώ, οι ορμόνες είναι στα ύψη. Τους επόμενους 3 μήνες, δηλαδή από 3 μέχρι 6 μήνες, είναι αρκετά ψηλές. Από 6 μέχρι 9 μήνες υπάρχουν οι ορμόνες, είναι εκεί, και από τους 9 μήνες και μετά πέφτουν αυτές οι ορμονικές ενισχύσεις. Και αυτό έχει να κάνει με την βιολογία μας και έχει να κάνει με το ότι μια γυναίκα, εάν συλλάβει παιδί, θέλει 9 μήνες για να το γεννήσει. Οπότε η φύση, η οποία φύση η ανθρώπινη, δεν ήξερε για γάμους, δεν ήξερε για σχέσεις, δεν ήξερε για όλα αυτά τα οποία έχει φέρει η κουλτούρα και ο πολιτισμός. Στην πρωτόγονη φύση οι άνθρωποι είχαν μια σωματική έλξη και αυτή η σωματική έλξη τους έκανε να ξανασυναντιόνται για να ξαναπηδηχτούν, να ξαναφασωθούν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και έπρεπε η φύση να προνοήσει ώστε ένα αρσενικό να παραμείνει κοντά στο θηλυκό μέχρι αυτό να γεννήσει. Γι' αυτό αυτή η ορμονική ένταση πάει περίπου 9 μήνες. Και είναι παρατηρημένο ότι τα περισσότερα ζευγάρια θα χωρίσουν στους 3 μήνες ή στους 6 μήνες. Γι' αυτό λέμε ότι εάν μία σχέση περάσει τους 6 μήνες, τότε θεωρείται μακροχρόνια. 3 μήνες είναι ένα σημείο καμπής, στο οποίο φεύγει τεράστια μεγάλη καύλα, αυτό το infatuation, αυτό το η καψούρα που νιώθεις στην αρχή, εάν η σχέση προχωράει καλά και οι δύο άνθρωποι είναι όντως μέσα στη σχέση και οι δύο, γιατί σχέσεις από απόσταση, οι σχέσεις που έχουν προβλήματα μπορεί να παρατείνουν αυτό το διάστημα της καψούρας.
Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, οι προβληματικές σχέσεις μπορεί να έχουν περισσότερη επιθυμία. Όχι για πάντα, αλλά για περισσότερους μήνες στην αρχή. Στους 3 μήνες λοιπόν που καταπέφτουν οι ξεκάθαρα σωματικές ορμές, τότε οι περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται με έναν άνθρωπο που δεν ταιριάζουν ή που δεν θα ήθελαν να είναι μαζί του και το διαλύουν. Στους 6 μήνες, αυτοί που περνάνε από τους 3 μήνες και πάνε μέχρι τους 6 μήνες έχουν και κάποια κοινά περισσότερα. Τη βρίσκουν και με άλλους τρόπους, ενώ επικοινωνούν και λίγο, έχουν και κοινά ενδιαφέροντα κλπ. Μετά τους 6 μήνες που πέφτει αυτό το ορμονικό αρκετά, τότε μπορεί να πούν ναι, ρε παιδί μου, μιλάμε και λίγο με αυτόν τον τύπο, με αυτή την τύπησα, περνάμε και λίγο καλά, αλλά δεν είναι ακριβώς ο τύπος μου, δεν είναι αυτό που θα ήθελα, φεύγω. Και στους 9 μήνες οπωσδήποτε θα φύγουν σίγουρα αυτοί οι οποίοι έχουν λόγους για να φύγουν. Ο τύπος αυτός είχε λόγους για να φύγει που ήταν μαζί σου και οι λόγοι, υποθέτω, εικάζω, ήταν η διαφορά ηλικίας και το δικό του στενό συντηρητικό μυαλό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει την επόμενη φορά να αποφύγεις να συνάψεις σχέση με κάποιον που είναι μικρότερος από εσένα, αλλά να αποφύγεις να συνάψεις με ένα στενό μυαλό που να είναι μικρότερος από εσένα. Και εδώ θα έρθω να πω ότι το κομμάτι του ότι δεν ήθελε να συγκατοικήσετε, αλλά ήθελε να έρχεται το βράδυ να κοιμάται μαζί σου και να φεύγει το πρωί, δείχνει αυτό ακριβώς το discrepancy, δείχνει ακριβώς αυτό το χάος ανάμεσα στα θέλω του και στα πρέπει και στις προκαταλήψεις που έχει στο μυαλό του. Ένας άντρας ο οποίος θέλει να πηγαίνει το βράδυ να κοιμάται με την κοπέλα και να παραμένει το βράδυ στο κρεβάτι της και στο σπίτι της, σημαίνει ότι την επιθυμεί αυτή τη γυναίκα, σημαίνει ότι την νιώθει τρυφερότητα για αυτήν, σημαίνει ότι την αγαπάει ερωτικά ή είναι ερωτευμένος μαζί της και θέλει να περνάει αυτό το χρόνο μαζί της. Για να μην συζητάει όμως το κομμάτι της συγκατοίκησης, παρόλο που στην ουσία συγκατοικούν άτυπα, σημαίνει ότι έχει ένα stop, έχει ένα ή πολλά stop μέσα στο μυαλό του, πολλές απαγορεύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις προκαταλήψεις του. Εσύ θα μου πεις, μα γιατί δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα ότι δεν ήταν 100%. Δεν ξέρω, κόρη μου, γιατί δεν το κατάλαβες, δεν μπορώ να γνωρίζω. Το πιο πιθανό είναι αυτός ο άνθρωπος να είχε όντως ερωτικά συναισθήματα για σένα και μπορεί να έχει και ακόμη. Φυσικά, πλέον δεν είναι ενδυναμωμένα από τις ορμόνες, είναι μόνο συναισθηματικά και γι' αυτό μπορεί και να φύγει. Αλλά να έκανε μέσα του μια εσωτερική μάχη, την οποία ως ένας απαίδευτος άνθρωπος, ως ένας ακαλλιέργητος άνθρωπος, δεν μοιράστηκε ποτέ μαζί σου. Στο ερώτημα, γιατί οι άνδρες μια καλή πρωία σταματάνε να είναι ερωτευμένοι μαζί μας, νομίζω ότι το έχω απαντήσει ήδη, με την έννοια του ότι αν ο έρωτας είναι μόνο σωματικός, είναι μόνο ορμονικός, έχει αυτές τις διακυμάνσεις και αυτές τις πτώσεις. Και έχουν τόσο μεγάλο θέμα και φόβο με τη δέσμευση. Πολλοί άντρες έχουν θέμα και φόβο με τη δέσμευση με συγκεκριμένες γυναίκες. Δεν θα ήθελα δηλαδή να παντρευτούν μια γυναίκα μεγαλύτερη, μια γυναίκα ίσως που να βγάζει περισσότερα χρήματα από αυτούς, μια γυναίκα που να έχει ένα συγκεκριμένο σωματότυπο. Δεν ξέρω ο καθένας τι κομπλεξιλίκια έχει μέσα στο μυαλό του, τι απαγορεύσεις έχει μέσα στο μυαλό του, τι κοινωνικά στερεότυπα έχει μέσα στο μυαλό του, τι προκαταλήψεις έχει μέσα στο μυαλό του. Εγώ θεωρώ ότι ο φόβος της δέσμευσης δεν εφαρμόζει πάντα σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, ένας που θα πει φοβάμαι τη δέσμευση, φοβάται τη δέσμευση με μια γυναίκα με την οποία μέσα στο μυαλό του έχει ότι δεν του κάνει αυτή η γυναίκα για επίσημη φιλενάδα. Μπορεί αυτή η γυναίκα να τον ελκύει, μπορεί αυτή η γυναίκα να τον καβλώνει, να τον τραβάει, ξέρω εγώ, να μην μπορεί να μείνει μακριά της, αλλά μέσα στο μυαλό του να έχει ότι δεν πρέπει εγώ να είμαι με τη γυναίκα, δεν πρέπει να δεσμευτώ με τη γυναίκα αυτή. Θα ήταν λάθος να δεσμευτώ με τη γυναίκα αυτή. Επίσης, ζήτημα με τη δέσμευση έχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν κάποιους προγραμματισμούς του στυλ. Εγώ θέλω μέχρι τα 40 μου να βγάλω αυτά τα χρήματα, θέλω μέχρι τα 45 μου να έχω αυτό το εισόδημα, θέλω να έχω αυτές τις επιτυχίες και δεν θέλω να παντρευτώ νωρίς, δεν θέλω να παντρευτώ καθόλου. Και γι' αυτό. Ή κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν φόβο της δέσμευσης επειδή είναι προσκολλημένοι σε μια προηγούμενη τους σχέση που τους παράτησε ή που τους απάτησε και ακόμη τη θέλουν, ακόμη ασχολούνται με αυτήν, ακόμη έχουν αιμονή με αυτήν και φοβούνται να ξαναδεσμευτούν, φοβούνται να ξανακάνουν κάτι σοβαρό
για να μην ξαναπάθουν τα ίδια. Όπως και να έχει, όμως, μιλάμε για ανθρώπους ακαλλιέργητους, ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τον εαυτό τους, δεν γνωρίζουν το μέσα τους, ανθρώπους οι οποίοι είναι συγχυσμένοι και ζουν συγκεχημένα και ζουν στην ουσία με το φόβο. Ρωτάς αν είσαι συνεξαρτώμενη. Δεν ξέρω αν είσαι συνεξαρτώμενη από αυτόν. Δεν έχεις περιγράψει κάτι που να δείχνει ξεκάθαρα συνεξάρτηση. Δεν μπορώ. Ρώτα τον την ψυχολόγο σου που κάνεις ψυχοθεραπεία για το αν είσαι συνεξαρτώμενη. Δες το playlist με τα χαρακτηριστικά της συνεξάρτησης για να δεις αν τα έχεις. Στο κομμάτι εκείνο που μίλησες για συγκατοίκηση και αυτό σου είπε την απορρίπτω τη συγκατοίκηση. Πώς το έχεις γράψει εδώ πέρα, κάτσε να το βρω. Δεν το βρίσκω, κόρη. Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης μας ερχόταν σε μένα μόνο τα βράδια και έφευγε το πρωί και όταν παλαιότερα του είχα αναφέρει ότι θα ήθελα να συγκατοικήσουμε στο μέλλον, αυτός το απέκλεισε λέγοντας ότι δεν του έχει περάσει ποτέ από το μυαλό. Όταν ένας άνδρας με τον οποίο έχει σχέση και ο οποίος έρχεται και κοιμάται κάθε βράδυ στο κρεβάτι σου, του λες θα ήθελα στο μέλλον να συγκατοικήσουμε και σου λέει δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό, επιάνεις αυτή την απάντηση και τη συζητάς. Και τη συζητάς για να αποκαλύψει ο άλλος τις προκαταλήψεις του, να γνωρίσεις τις προκαταλήψεις του και να αποκτήσεις μια ρεαλιστική εικόνα της σχέσης. Τι κάνουμε συνήθως? Επειδή θέλουμε τόσο πολύ να έχουμε αυτή τη σχέση, επειδή θέλουμε τόσο πολύ να έχουμε αυτό το κελεπούρι στη ζωή μας, τι κάνουμε? Μας λέει κάτι το οποίο αποτελεί κόκκινη σημαία, μας λέει κάτι το οποίο, εάν το συζητήσουμε πιο βαθιά, μπορεί να μας οδηγήσει στο να συνειδητοποιήσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν παίζει με όλα τα χαρτιά ανοιχτά. Και το παραβλέπουμε. Δικαιολογούμε. Λέμε δεν πειράζει. Λέμε είναι νωρίς ακόμη. Λέμε θα το φέρουμε μετά. Αυτό ίσως να είναι ένα στοιχείο συνεξάρτησης που λες. Να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα. Οι συνεξαρτώμενοι δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα προκειμένου να μην χάσουμε τη σχέση, την οποία σχέση θεωρούμε πολύ σημαντική για τη ζωή μας. Αλλά όπως σου είπα και προηγουμένως, θα συζητήσεις με τον την ψυχολόγο σου το ζήτημα για το αν είσαι συνεξαρτώμενη. Τώρα πάμε στο ερώτημα, μήπως αγαπάω πολύ. Ίσως να αγαπάς πολύ και ίσως να μην βάζεις όρια. Και είναι κάτι το οποίο αν δεν το δουλεύεις ήδη, είναι καλή ιδέα να το δουλέψεις στη ψυχοθεραπεία. Βάζοντας όρια από νωρίς και ξεκαθαρίζοντας πράγματα από νωρίς, γλιτώνουμε να ερχόμαστε μπροστά σε εκπλήξεις του να μας λέει κάποιος όταν του έχει πέσει αρκετά το ερωτικό σεξουαλικό ότι δεν είμαι εκεί 100%. Μήπως προσελκύω τέτοιους άνδρες? Αγάπη μου, είναι γεμάτος ο τόπος από τέτοιους άνδρες. Γεμάτη η τόπη από τέτοιους άνδρες. Ζούμε ανάμεσά τους, δεν ζουν ανάμεσά μας. Τέτοιοι άνδρες υπάρχουν πολλοί, όπως και τέτοιες γυναίκες υπάρχουν πολλοί, τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν πολλοί. Και αυτό που χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι εμείς χρειάζεται να ισορροπήσουμε, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, να συνειδητοποιούμε την αξία μας και σε μια καινούργια γνωριμία να μην ντρεπόμαστε, να μην φοβόμαστε και να μην διστάζουμε να κάνουμε ερωτήσεις από την αρχή. Έστω και αν αυτές οι ερωτήσεις θα αποκαλύψουν κάτι το οποίο θα σημάνει για μας ή και για το άλλο πρόσωπο το τέλος της γνωριμίας. Καλύτερα να τελειώνεις νωρίς παρά να είσαι με κάποιον ο οποίος δεν είναι 100% εκεί και κάποια στιγμή θα θυμηθεί να το πει και να φύγει όταν πλέον οι προκαταλήψεις του θα υπερισχύσουν των επιθυμιών του. Αυτό θέλω να το πω σε όλους, ότι όντως σε μία καινούρια σχέση υπάρχουν έντονες επιθυμίες, έντονη καύλα, έντονη έλξη, η οποία μας κάνει προς καιρού να ξεχνάμε τα όρια τα δικά μας και να ξεχνάμε τα θέλω μας, να ξεχνάμε τις προκαταλήψεις μας, να ξεχνάμε τα κομπλεξιλίκια μας, να ξεχνάμε πώς λειτουργούμε. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι ισχύει και για μας, ότι ισχύει και για το άλλο πρόσωπο και να έχουμε το θάρρος να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, εφόσον θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένο είδος σχέσης, εντάξει,
εφόσον θέλουμε να έχουμε μια σχέση η οποία να είναι σχέση αγάπης, να εξελιχθεί σε συγκατοίκηση, να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο, και να θέτουμε τα ερωτήματα, να διεκδικούμε τα θέλω μας και να ρισκάρουμε να τελειώσει αυτή η σχέση πιο νωρίς. Αν αυτή η σχέση τελειώσει πιο νωρίς, θα έχεις γλιτώσει κόπο και χρόνο. Το αν αυτοί οι τύποι το νιώθουν, το σ' αγαπώ όταν το λένε, την ώρα που το λένε, το νιώθουν. Το νιώθουν ό,τι σημαίνει για αυτούς το σ' αγαπώ. Το σ' αγαπώ για τον καθένα σημαίνει σ' αγαπώ ανάλογα με τη δύναμη της ψυχής μου. Αν η ψυχή μου είναι αδύναμη, σ' αγαπώ αδύναμη. Αν η ψυχή μου είναι δυνατή, σ' αγαπώ δυνατά. Το σ' αγαπώ του καθενός είναι ανάλογο της δικής του ύπαρξης και της δικής του ανθρώπινης αξίας. Ωραίοι είναι οι έρωτες, ωραίες είναι οι σχέσεις, ωραίες είναι οι αγάπες, αλλά αν θέλουμε να είμαστε 100% και οι δυο σε μία σχέση, πρέπει να τολμούμε και να ρισκάρουμε να ξεκαθαρίζουμε τα πάντα και το πολύ πολύ να τελειώσει μια σχέση πιο νωρίς και να γλιτώσουμε κόπο και χρόνο. Την αγάπη μου φίλη, καλή ανάρρωση, περαστικά, και έχουμε πάρα πολλά βίντεο εδώ στο κανάλι που είναι χρήσιμα για το ζήτημα. Αυτό το βίντεο θα μπει και στο playlist θέλω να κάνω σχέση και στο playlist για τη συνεξάρτηση κλπ. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις απόψεις στα σχόλια. Φιλιά!